Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μετεκλογικές δονήσεις στο Πασόκ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα ρίξει νερό στο μήλο της εσωστρέφειας. Στελέχη του κόμματος όμως εμένουν στη θέση τους και εξακολουθούν να θέτουν θέμα ηγεσίας. Οι πολιτικές εκφράζονται από πρόσωπα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τι εκφράζει? Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το συζητήσουμε, ότι αυτό το οποίο εκφράζει τελικά πήρε 12,8%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος ο οποίος ζητούσε επί αείμνηστης Φόφης Γεννηματά να γίνονται περισσότερο τακτικές διαδικασίες, ο οποίος έλεγε για τα εκλογικά αποτελέσματα ότι όταν βάζουμε έναν πύχη δεν μπορεί να περνάμε από κάτω. Αναρωτιέμαι, δύο μέτρα και δύο σταθμά? Έχουμε διαδικασία Πολιτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και φυσικά Κεντρική Επιτροπή. Θέση μας είναι ότι την ενότητα, την κοινή πορεία την εξασφαλίζει επίσης το καταστατικό. Όλα τα υπόλοιπα θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα. Στα σενάρια που τον θέλουν υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος, απάντησε ο Παύλος Γερουλάνος. Δεν είναι ώρα για υποψηφιότητες, είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Εάν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει να πορεύεται έτσι, χωρίς να κάνει μια απόλυτη καταγραφή του τι πήγε λάθος, θα συνεχίσει έναν δρόμο ο οποίος δεν μας έχει φέρει τα αποτελέσματα. Εφόσον τίθεται θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι αυτή η εκκρεμότητα πρέπει γρήγορα να εκαθαριστεί. Συζητήσεις προκαλεί η πρόταση του Στέφανου Κασελάκη για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, την ώρα που και στελέχη του ΠΑΣΟΚ μιλούν για την ανάγκη δημιουργίας ενός δεύτερου πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω σε μείζωνα ζητήματα που απασχολούν και τους πολίτες, όπως για παράδειγμα το θέμα της ακρίβειας. Νομίζω ότι υπάρχει μία συναντήληψη. Σε καμία περίπτωση οι βουλευτές, οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Αλίμονο, εμείς θα καλέσουμε τους βουλευτές ενός άλλου κόμματος σε αποστασία, αν είναι δυνατόν. Ένας κανονικός άνθρωπος στην ηλικία μου, τι θέλει από ένα προοδευτικό κόμμα? Να αποτελέσει και να συντείνει και να συγκλίνει και να βρει όλες τις συνέργειες για να δημιουργηθεί ένας δεύτερος πόλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατεθειμένες προτάσεις νόμου αυτή τη στιγμή και θα ήταν ευχής έργων πάρα πολύ γρήγορα να μπορέσουμε και με το ΠΑΣΟΚ να συγκλίνουμε. Έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες μέσα στη Βουλή ήδη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στις οποίες υπήρχε συμφωνία ανάμεσα σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό εγώ το θεωρώ κάτι πολύ υγιές. Αποστάσεις από τα σενάρια περί κέντρου αριστεράς πήρε το ΚΚΕ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την ίδια πολιτική ακολουθούν όλοι αυτά τα χρόνια, η οποία πολιτική έχει τσακίσει κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό. Δεν κοιτάμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά ή ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Κοιτάμε μπροστά. Δεν σημαίνει καθόλου ότι είμαστε απολυτικ. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Γιώργος Παντελάκης, ο Στέφανος Κασελάκης, καλησπέρα Γιώργο. Ο Στέφανος Κασελάκης μιλάει αυτή την ώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είσαι στη Βουλή. Πες μας καταρχάς αν έχεις μια πρώτη εικόνα για το τι λέει και τι περιμένουμε σήμερα. Αν θα έχει συνέχεια αυτό το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι. Έχει αρχίσει την ομιλία του μια αποτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα ο κύριος Κασελάκης. Δεν πετάω από τη χαρά μου, γιατί αυτό που ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική παράταξη είναι να πρωταγωνιστεί και να πάει την Ελλάδα πιο μπροστά. Είπε, επισήμανε ότι η πηξίδα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές το 2027. Είπε για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι πέστη καθίζηση, έχει το μικρότερο αριθμό ψήφων στην ιστορία της υπό την ηγεσία Μητσοτάκη και το χρονόμετρο, όπως είπε, μετρά αντίστροφα για τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Κασελάκης θα ανοίξει τα χαρτιά του σε αυτή τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αναμένεται να διατυπώσει και βασικές θέσεις για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί στο καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου, αλλά και για τις ενέργειες που εκτιμώ ότι απαιτούνται ώστε να μπουν οι βάσεις για μια πλειοψηφική προοδευτική παράταξη όπως είναι η επιδίωξη που έχει εκφράσει. Εκ των πραγμάτων, Γιώργο, στο προσκήνιο έρχεται βεβαίως κυριαρχή η πρόταση την οποία έχει διατυπώσει ο κύριος Κασελάκης για συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Να δούμε αν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του θα την επαναδιατυπώσει. Έχει μια σημασία αν θα το κάνει αυτό και ενώπιον των βουλευτών του κόμματός του και αν θα υπάρξουν και κάποιες πρώτες τοποθετήσεις ή προτάσεις πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο και πάμε να δούμε γιατί είναι στο βήμα ο κύριος Κασελάκης, να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα. Και μας αλλαγές να πείθουν ότι είμαστε ένα κόμμα ίσων ευκαιριών, όπου κάθε μέλος θα μπορεί να διεκδικεί ισότιμα με κάθε άλλο μέλος μια θέση ευθύνης και προσφοράς. Και για αυτό θα πρέπει να κάνουμε τομές
που υπαγορεύονται από την κοινή λογική. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο όταν πρόκειται για το μέλλον της πατρίδας μας, για τη δυνατότητα που πρέπει να έχει κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας, να ονειρευτεί και πάλι, να αισθανθεί υπερήφανη και υπερήφανος για τη σύγχρονη Ελλάδα που χτίζουμε. Σύντροφοι και συντρόφισσες, βουλευτές, βουλεύτριες, εμείς είμαστε υπερήφανες και υπερήφανοι για το ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα μας, για όλη την πορεία. Ωστόσο αυτό δεν μας οδηγεί ούτε στον υποκειμενισμό, ούτε στον ηγεμονισμό. Αν θεωρητικώς περισσότερα σχήματα της δημοκρατικής παράταξης φτάσουν στο σημείο συνέρεσης, τότε το τελευταίο πράγμα που θα ήταν εμπόδιο θα ήταν η δική μου καρέκλα. Λοιπόν, αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο που το πετύχαμε εντελώς τυχαία, γιατί είναι τώρα η ώρα που τα λέει ο κύριος Κασελάκης. Θα τα δούμε όμως με τη Λίδα Μπόλα, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λίδα. Πριν πάμε στον δεν κύριο Κασελάκη. Δεν συνέχεια που θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, αλλά βέβαια εδώ φαίνεται εννοεί ότι ανοίγει μια πόρτα πλέον για συνεργασίες ευθέως με αυτό που ακούσαμε ναι μόλις τώρα. Αλλά πρώτα θέλω λίγο, πριν πάμε σε αυτό, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Ναι. Είναι θέμα ορών ο ανασχηματισμός, έτσι δεν είναι? Είναι. Είναι. Θέμα ωρών, ημερών, εντάξει. Έχουν πέσει πολύ έξω οι προβλέψεις. Τον περιμέναμε πολύ νωρίτερα, ναι, η αλήθεια. Δεν θέλω είναι να μείνουμε στον χρόνο που δεν θα γίνει. Σημασία, αλλά θέλω να μου πεις ποια θα είναι η στόχευση και ποια η κατεύθυνση στην οποία μπορεί να κινηθεί ο κύριος Μητσοτάκης μετά από αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Νομίζω ότι ναι, δεν ξέρουμε το χρόνο. Να σας πω ότι μόλις ήρθε κιόλας η ενημέρωση ότι είναι 11 η ώρα το πρωί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπό την παρούσα σύνθεση, ξέρουμε τουλάχιστον διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν ξέρουμε το χρόνο, ξέρουμε τη στόχευση. Και ξέρουμε ότι θα είναι μια τριπλή στόχευση. Θα είναι πρώτον στο να δείξει η κυβέρνηση ότι πήρε το μήνυμα των πολιτών ότι σε συγκεκριμένα μεγάλα θέματα δεν έχουν γίνει αυτά που οι πολίτες θα ήθελαν να γίνουν. Ναι. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή αποτελεσματικότητα που θα περίμεναν. Είναι τα μεγάλα θέματα που όλοι γνωρίζουμε. Καθημερινότητα, ακρίβεια, από τα λεωφορεία μέχρι το σούπερ μάρκετ και όχι μόνο τα πολύ ναι μεγάλα, μόνο η πολύ μεγάλη εικόνα. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να αλλάξουν οι άνθρωποι, και αυτό είναι η δεύτερη στόχευση, οι οποίοι σηματοδοτούν αυτή, αν θέλει, την αναποτελεσματικότητα. Ναι. Παράλληλα και με τις συμπεριφορές τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης τις έβαλε πολύ ψηλά σε αυτό που είπε την επομένη, και θυμίζω αυτό το ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει να βλέπουν από πολύ ψηλά, ναι, είναι αυτό καλό το να θέμα το δουν της αλαζονίας και από πιο χαμηλά τον κόσμο. Επομένως, ο τρόπος που πορεύτηκαν οι υπουργοί στις θέσεις τους και πώς διαχειρίστηκαν τα θέματα και την αποτελεσματικότητά τους μαζί με τις συμπεριφορές, νομίζω θα είναι τα δύο τώρα, όμως, κεντρικά πράγματα. Περισσότερο υπάρχει σε και ένα τρίτο, για την όμως πολιτική κατεύθυνση. Εδώ έγινε μια μεγάλη συζήτηση αν η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει προς τα δεξιά ή προς το κέντρο, πώς διαβάζει τα εκλογικά αποτελέσματα, από πού έχει τις μεγαλύτερες διαρροές, πού υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει και εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ακούσαμε ανθρώπους να λένε επιστροφή στις ρίζες, ακούσαμε όμως και την απάντηση που δίνει τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε πιο δεξιά. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε πιο στο κέντρο, μας ενδιαφέρει να είμαστε αποτελεσματικοί. Επομένως, και τα πρόσωπα που θα επιλεγούν θα έχουν σημασία για το εάν αυτό θα έχει μια αντανάκλαση και στην κυβέρνηση, αν δηλαδή θα είναι πρόσωπα που δεν έχουν, ναι, αν θέλει, το πρόσημο, το πολύ καθαρό από εδώ, από τη μία ή από την άλλη πλευρά, και περιμένουμε αυτό να το δούμε, όπως θα πρέπει να έχουν και το πρόσημο που εκείνος θέλει να επιμένει και να έχει, το μεταρρυθμιστικό. Μάλιστα. Άρα μάλιστα θα πρέπει να είναι άνθρωποι που να μπορούν να υπηρετήσουν. Άρα βασικά αυτό μεγαλύτερη σημασία θα δοθεί στην αποτελεσματικότητα παρά στην πολιτική καταγωγή νομίζω του καθενός. Ναι, νομίζω ότι αυτό, ναι, που έχει παρουσιαστεί ως κυβερνητικό πρόγραμμα, ναι, από, ναι, πέρσι τον Ιούνιο, νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπός να συνεχίσει την εφαρμογή. Τώρα στο Πασόκ είναι ευθεία πλέον η αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το ερώτημα δημόσια είναι αν θα σηκώσει το γάντιο ο πρόεδρος του Πασόκ. Διότι θα μιλήσει την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τώρα φαίνεται να τους αφήνει να εκδηλωθούν όλοι. Υπήρχε μια τοποθέτηση που εντάξει, η οποία έλεγε δεν θέλω εσωστρέφεια. Ναι, αλλά αλλά νομίζω ότι αυτή, ναι, η απάντηση των κύκλων δεν έβαλε φρένο. Δηλαδή, όχι, είδαμε, ναι, δεν έβαλε. Γι' αυτό λέω ότι πλέον φαίνεται να τους αφήνει και να εκδηλωθούν. Να μεγαλώνει και η βεντάλια, αν θέλει, ναι, της αμφισβήτησης, με την έννοια ότι είναι πάρα πολλά τα κορυφαία στελέχη που έχουν βγει ευθέως και έχουν πει ότι πρέπει να δούμε και το πρόσωπο σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα, γιατί αυτό επί της ουσίας. Βέβαια, υπάρχουν όργανα.
και στο Πασόκ όπως όλα τα κόμματα. Άρα, μια τέτοια πρόταση, αν περάσει από τα όργανα, το ερώτημα είναι αν δεν συμφωνεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να πάνε σε εκλογή αρχηγού πρόωρα, αν θα περάσει μια τέτοια πρόταση. Αυτό και το δεύτερο είναι μήπως ο ίδιος αποφασίσει ότι θέλει να το κάνει. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι θέλει να σηκώσει το γάντι επιπροσωπικού, αν θέλει. Παραπέμπει στα όργανα, παραπέμπει στο καταστατικό. Επομένως, έχει δείξει ότι η δική του πρόθεση είναι να φτάσουμε στο 25. Και φαίνεται η τακτική του να είναι ότι προσπαθεί να εκθέσει αυτούς που θέτουν το θέμα. Ναι. Επειδή όμως το θέμα ακούσαμε και τα στελέχη να το θέτουν πολύ καθαρά πια. Δεν μιλάμε για υπονοούμενα, δεν μιλάμε για εχμές. Το θέτουν πολύ ευθέως ότι πρέπει να ξαναδούμε ποιος είναι στην ηγεσία του κόμματος. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν εξελίξεις από την ερχόμενη Τετάρτη και να δούμε και μέχρι πού θα φτάσουν. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν θα κάνουν ένα βήμα πίσω και όσοι θέτουν θέμα και θα πούν, OK, το θέτουμε, αλλά περιμένουμε να φτάσουμε το 25. Μέχρι τώρα αυτό το απορρίπτουν. Έτσι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά τώρα, ότι δεν μπορεί να συζητάμε δύο χρόνια για το τι έφταιξε και πήραμε το 12. Υπάρχει όμως και αυτό το νέο στοιχείο πλέον στη δημόσια συζήτηση, το οποίο βάζει ο Κασελάκης, διότι χτες το είπε για πρώτη φορά. Το είπε καθαρά ότι μιλάει για συνεργασία κοινοβουλευτικού χαρακτήρα. Και σήμερα τον ακούσαμε μόλις τώρα να αρχίσει να λέει κάτι, δεν ξέρουμε. Πού θα το πάει, δεν το έχουμε ακούσει. Βέβαια είναι λίγο ευρύτερο από αυτή. Είναι φανερό πάντως ότι μιλάει για κάτι ευρύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε. Άρα εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα και αυτό το θέμα έχει πάλι. Κοιτάμε προς δύο πλευρές. Κοιτάμε καταρχάς το ίδιο το Πασόκ τι θα απαντήσει σε αυτή την πρόταση, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη. Πάμε μαζί κοινοβουλευτικά. Και είναι και προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του κυρίου Κασελάκη είναι μία από τις τρεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχουμε ακούσει την πρόταση κοινοβουλευτική συνεργασία πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις με το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ακούσει τον κύριο Τεμπονέρα με τον κύριο Κοτσακά να λένε κοινό συντονιστικό με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά που είναι. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Έχουμε ακούσει καμένο από την πρόταση χθες των κυρίων Ραγκούση και Θεοχαρόπουλου ότι να πάμε σε δημοψήφισμα να πούν τα μέλη και οι φίλοι πώς θέλουμε να γίνει αυτή η διεύθυνση. Η Ραγκούση Θεοχαρόπουλου δεν λέει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέει ο Κασελάκης. Λένε διεύρυνση και αυτή προς το ΠΑΣΟΚ. Διεύρυνση λένε, αλλά το θέτουν σε μεγαλύτερη εικόνα. Ο κ. Κασελάκης έχει μιλήσει πολύ στοχευμένα. Και δεν ξέρουμε αυτή η πρόταση με το ΠΑΣΟΚ μέχρι πού φτάνει. Λοιπόν, αποκτάει ενδιαφέρον πάντως το παιχνίδι πάρα από εδώ και πέρα. Ενώ περάσαμε από τις εκλογές, τώρα πάμε σε άλλα ενδιαφέροντα. Έτσι, ενδοπαρακαταξιακά και ευρύτερα πολιτικά. Ευχαριστώ πολύ, Λίδα.